Απαλλαγή ΦΠΑ στους επιχειρηματίες για τις δωρεές τους προς τους πρόσφυγες ετοιμάζει η κυβέρνηση, δίνοντας μάθημα ανθρωπιάς στους Ευρωπαίους. Επιχείρηση αλληλεγγύη στείνουν την ίδια ώρα οι άνθρωποι της αγοράς. 19 εμπορικοί σύλλογοι βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προσφέρουν ανακούφιση. 50.000 ευρώ δίνει η ΕΣΕΕΣ στις περιφέρειες για την αγορά τροφίμων. 90 σημεία συγκέντρωσης τροφίμων δημιούργησε η ΓΕΣΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων. Οι ιδιώτες θα μπορούν να στέλνουν με μηδέν κόστος ενίσχυση στους πρόσφυγες μέσω των ΕΛΤΑ. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση, στη συμβολή μάλλον, στο να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες και να στηριχθούν και οι τοπικές κοινωνίες που δέχονται τον κύριο όγκο των προσφύγων. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους εταίρους μας να μετατρέψουν αυτή την κρίση ως οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή να πούνε πάρτε κάποια χρήματα, έτσι, και τα άτομα αυτά, οι πρόσφυγες αυτοί, να παραμείνουν εδώ. Για να αποφευθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας μπαίνουν άμεσα σε διατίμηση βασικά προϊόντα, νερό, χυμή, τοστ, σε όλο τον άξονα που κινούνται οι πρόσφυγες Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη. Δεν μπορεί να γίνεται εμπόριο της δύσκολης κατάστασης αυτών των ανθρώπων από οποιουσδήποτε κερδοσκόπους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εντείνει τους ελέγχους στην αγορά ώστε να αποτραπούν τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας που έχουν παρουσιαστεί έστω και μεμονωμένα.